Μέσα στα προσεχώς της κυβέρνησης, χωρίς να έχει καθοριστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα, είναι και το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το θέμα, ωστόσο, εδώ και καιρό πρωταγωνιστεί στο δημόσιο διάλογο με πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ξεκάθαρη θέση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, παρά τις όποιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, παίρνει στον αντένο ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθει και θα έρθει. Το με θέμα... τη σειρά που κρίνει ο ίδιος. Και από την Εκκλησία που δεν είναι δική της. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω. Που δεν είναι δική της υπόθεση. Είναι υπόθεση εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Στην πρόθεση της πολιτείας αναφέρθηκε το πρωί και ο ηθοποιός Γιώργος Καπουτζίδης, χαρακτηρίζοντας την απόφαση εξαιρετικά σημαντική. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι καλό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει στη χώρα μας. Η σωστή απάντηση δεν είναι να πεις είμαι υπέρ ή είμαι κατά. Η σωστή απάντηση είναι να γυρίσει κάποιος και να σου απαντήσει ότι εγώ δεν έχω τη δυνατότητα ή τη δικαιοδοσία ή τη δύναμη να στερήσω ή να απονείμω δικαιώματα σε ένα συμπολίτη μου. Αντίθετη γνώμη εκφράζει ο γνωστός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνείς. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ προσωπικά. Δεν το δέχομαι. Έχει να κάνει με το θέμα της πίστης, είναι θέμα, ας πούμε, δικό μου. Πιστεύω πως ένα παιδί χρειάζεται τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό έχει ορίσει η φύση μας. Όταν κάποιος παντρεύεται, πώς ρωτάει γύρω-γύρω, πώς το κάνει. Εσείς ρωτήσατε κανέναν πριν, γιατί θα πρέπει να ρωτάω έναν άνθρωπο κάτι που αφορά μια εντελώς προσωπική στιγμή. Από την πλευρά της, η Εκκλησία έχει ανακοινώσει μέσω της διαρκούς Ιεράς Συνόδου ότι μόλις η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση νομοσχεδίου, το θέμα θα πάει στην ιεραρχία για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Ωστόσο, αίσθηση και αντιδράσεις προκάλεσε η φράση «Τα παιδιά δεν είναι ούτε κατοικίδια, ούτε αξεσουάρ», η οποία περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο που έχει σταλεί στις Μητροπόλεις.